Και φυσικά εσείς παρακολουθείτε τι έγινε στα παρασκήνια. Άκου να σου πω ένα πράγμα. Άσε με, Κατερίνα, μόνο που έπιασες... Πράγμα. Όταν φωνάζεις, χάνεις όλο σου το δίκιο. Όλο και δίκιο. Δεν μπορείς να πιάνεις και να μου λες όταν δεν ήμουν καλά και ζαλιζόμουν και να το φαίνεις αυτό και να μου λες ότι παίζεις θέατρο, το καταλαβαίνεις. Είσαι άθλια. Αυτό είσαι έκανες. Είσαι μόνο που το κάνεις αυτό, είσαι άθλια. Δεν έκανα αυτό. Καθόλου άθλια, Άννα μου. Αυτό που κάνεις. Σκηνικά, παίρνεις πράγματα και τα μεταφέρεις στο παλτό με τελείως διαφορετικό τρόπο. Με τον τρόπο που έγιναν τα μεταφέρω. Τώρα, αν εσύ δεν ήθελες να πεις αυτό, είναι άλλο κομμάτι. Εσύ από τότε που έδιωξα κατά λάθος την Ιωάννα, τα έχεις βάλει μαζί μου. Το κατά λάθος δεν υπάρχει σε αυτό το πράγμα. Ωραία, ήταν κάτι όμως που δεν το έκανες και εμένα. Ωραία, άκου λίγο. Εγώ έχω τη γνώμη μου. Μπορώ να την έχω. Το μπορώ να γυρνάς και να μου λες, ξέρω ότι επειδή δεν ήμουν καλά. Όταν, άσε το δεν ήμουν καλά. Το δεν είμαι καλά, άστο στην άκρη. Εντάξει. Το ότι εγώ είδα και άκουσα κάποια πράγματα που ήμουν μπροστά, τα είδα και τα άκουσα. Τι άκουσες? Άκουσες... Και εσύ άκουσες να λέω ότι η Σοφία κάτι τέτοιο. Να μιλήσουμε. Καταρχήν δεν μπορώ να το καταλαβαίνεις ότι η Σοφία κάτι. Βγαίνει στο πλατό και λέει κάτι τελείως διαφορετικό. Μπορείς να σταματήσεις να κλαίς. Τι έγινε. Ναι, γύρισα και είπα τη Σοφία ότι με αυτό που κάνεις θα σου άρεσε να βγω να πω ψέματα ότι με είπες ηλίθεια. Και γύρισε και βγήκε στο πλατό και λέει, με είπες ότι θα βγεις. Ωραία. Και θα με πεις ίδια. Ναι. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό, το καταλαβαίνεις. Και εσύ γυρνάς και παίρνεις το μέρος της Σοφία και φαίνεται με αυτόν τον τρόπο ότι όντως έχω κάνει αυτό το πράγμα. Θα σου απαντήσω. Άκουσε με λίγο. Αρχικά ηρέμησε. Ναι, ηρέμησε. Δεν μπορούμε να σου μιλάει κάποιος και να κλαις. Όπως σου είπα για τη Σοφία. Είναι πάρα πολύ πιεσμένη τώρα. Δώστε λίγο χρόνο. Υπάρχει το θέμα του time out. Το ξέρεις, κάνουμε time out. Μετράμε μέχρι το 30-40, να ηρεμήσεις λίγο και μιλάμε σε ένα λεπτό. Δεν γίνεται να σου μιλάμε και να κλαίσεις τρία άτομα μπροστά σου. Ναι, αυτό που λέμε να μην εντάξει, κάνουμε παιδιά, σώμα. Αλλά τις έχετε επιτεθεί όλες, εντάξει. Μα δεν είναι ότι δεν υπάρχει επίθεση. Εντάξει ρε παιδιά, μισό λεπτάκι. Τι ρωτάμε κάτι, λέει κάτι. Εάν εσύ, συγγνώμη κιόλας. Εάν εσύ νιώθεις... Εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ παρεξηγημένο. Δεν είναι ώρα να μιλάμε όλοι σε ένα άτομο. Γι' αυτό και είπαμε να σταματήσουμε να μιλάει ένας ένας. Δηλαδή εντάξει, και εσύ λάθος ήσουν. Γιατί και εγώ ήμουν μπροστά σε αυτή τη συζήτηση που η Σοφία έκλαιγε μέσα στο καμαρίνι της, η κοπέλα απλά φώναζε γιατί είχε επιβδίσει. Ναι, αλλά δεν είναι η γνώμη σου. Να μιλήσω. Γιατί εγώ της είπα της Άννας, πάρε ανάσα και μιλάω όμως. Ναι, αλλά και εσύ άμα είχες δεχτεί τόση επίθεση. Κάποια στιγμή θα βγεις εκτός ασύνης. Είναι η Κατερίνα. Εσύ δεν βγήκες εκτός. Μισό λεπτάκι ρε εσύ, μιλάω στην Κατερίνα. Όχι, μου είπες ότι είμαι λάθος, παίρνεις φόρα. Εσύ παίρνεις φόρα, δεν ξέρεις εδώ πέρα τι έχει συμβεί και μιλάς κιόλας. Δεν καταλαβαίνω. Μου απαγορεύεις δηλαδή να έχω άποψη. Μου απαγορεύεις να έχω άποψη. Εσύ έχεις βρεθεί εκτός εαυτού και έχεις φωνάξει και εσύ το έχεις κάνει. Φώναξε σε έναν άνθρωπο που μου φώναζε επί τρία επεισόδια. Από μένα δέχτηκε την επίθεση. Όχι, όχι αγάπη μου, μόνο από σένα. Το έχει δεχτεί γενικά. Εμένα γιατί μου έκανε αυτό το πράγμα στα backstage και είδε ότι μπήκα μέσα και όπως έκανε αυτό τώρα. Ναι, αλλά ξεστή. Εσύ νομίζω το πήρες λίγο προσωπικά. Αυτό για μένα. Ναι, εντάξει, απλά ήταν ξεστή. Κάποια στιγμή όταν κάποιο άνθρωπο το μαζεύει, ξεσπάει. Αλήθεια, Σέβη, αλήθεια. Τώρα πραγματικά αυτό που κάνεις με προβληματίζει. Ξέρω, αλήθεια. Εγώ πώς γίνεται αλήθεια να παίρνεις τόσο πολύ μέρος ενός ανθρώπου που ήμασταν μαζί. Η κοπέλα η μία, γιατί θα μιλήσω η κοπέλα η μία. Η μία πήγε στο καμαρίνι της, κρύφτηκε. Η άλλη φώναζε απ' έξω και είπα ηρέμησε. Μα ηρέμησε. Και μη φωνάζεις. Δεν ηρέμησε. Όχι, γιατί πρόσεξε να δεις η διαφορά τι γίνεται εδώ. Όταν φωνάζεις και δίκιο να έχεις, αυτό έχει. Χάνεις το δίκιο. Το χάνει. Η Σοφία δεν φώναζε. Όχι στο σοφάκι. Α, το λύσει. Ήταν μέσα στα παρασκήνια. Εμείς τρώγαμε. Δεν είπα ότι η Σοφία. Πηγαίνετε και μιλήστε. Συντρώγαμε εμείς εκεί οι δύο. Δεν μπορώ να μιλήσω με σένα γιατί με αποσυντονίζει. Γιατί εγώ δεν είπα ότι το σοφάκι δεν φώναζε. Δεν καταλαβαίνω. Δεν μπορεί να μιλήσει με μένα. Ωραία, μου ξαναμιλάζε. Φώναζε, είπα εγώ ότι ο σοφάκι φώναζε. Άντε εσύ από εδώ. Άκρη. Η ράτζα. Άντε, σταματήστε. Μα είπε, μπορείς να μου μιλήσεις. Αφού δεν μπορείς να μου μιλήσεις και μου μιλάς με έτσι χωρίς... Κοπέλα μου, προσπαθώ να μιλήσω και με... Προσπαθώ να μιλήσω. Γιατί κάνεις έτσι. Προσπαθώ να μιλήσω και πετάγεσαι και προσπαθώ να πω κάτι και δεν με αφήνεις. Εσύ δεν με αφήνεις. Όχι, δεν με αφήνεις. Επιβάλλεις τη φωνή σου συνέχεια. Εσύ επιβάλλεις τη φωνή σου, δεν επιβάλλω εγώ. Κάνω πίσω και δεν έχω πει τη γνώμη μου. Όχι, μα τη λες τόση ώρα και πάω να πω τη γνώμη μου και δεν με αφήνεις. Καταρχήν με χαρακτήρισες και ράτζα. Το γεγονός ότι η Σέβη υποστηρίζει ανοιχτά κάποιες άλλες παίκτριες είναι κάτι το οποίο δεν το έχει κάνει πρώτη φορά.
θυμόμαστε τους καλούς βαθμούς στην Ιωάννα, πριν φύγει η Ιωάννα για να την πάρει στην κλίκα της αγάπης. Τώρα έχουμε μια υποστήριξη προς την Άννα. Δεν μπορώ να μπω στο μυαλό της Εύης και να σου πω την αλήθεια, ούτε και θέλω. Μα είναι πάλι, είναι μέσα σε αυτό, είναι πολλά απλά. Φύγεις ποτέ μίλησα μάλωσα με κανέναν που κάνει τα μαλλιά. Γυρνάς και λες τι με κοιτάζει έτσι. Επειδή είχα μια διαφωνία με τη make-up artist, διαφωνία, δεν την πρόσβαλα, δεν υπήρχε καμία σέβεια, υπήρχε μια διαφωνία, Σοφία. Πρέπει να καταλάβεις λίγο τη διαφορά. Άννα, δεν έβγαλα καμία ιστορία από το μυαλό μου, δυστυχώς. Γιατί δεν μπορώ να κάθομαι και να ασχολούμαι μαζί σου. Γιατί είναι το επάγγελμα των ανθρώπων, δεν μπορούμε ούτε να τους φέρουμε εδώ, να τους ρωτήσουμε ούτε τίποτα, okay? Αυτά έγιναν και έφυγα. Δεν έγιναν. Okay. Δεν έχει γίνει, okay. Δεν έχω μαλώσει με κανέναν make-up artist. Με όλους μιλάς καλά, με όλους μιλάς ευγενικά, με όλους okay. Άκου, Άννα, αυτό όντως σου το έχουν πει και από την κριτική. Ναι. Ότι είσαι. Πρόσεξε. Άκου τι θα πω. Ότι ο τρόπος σου και ο τρόπος που διαχειρίζεσαι κάποιες καταστάσεις, η ομιλία σου ή το βλέμμα σου καμιά φορά μπορεί να είναι εριστικό. Αυτό μπορεί σε κάποιον άλλον να δώσει μια μετάφραση. Μια περίεργη φάτσα, ρε κατά. Ρε, δεν έχει να κάνει φάτσα. Έχει να κάνει με την επικοινωνία. Δηλαδή, άμα είσαι πιο ήρεμη. Πραγματικά, ειλικρινά, sorry, αλλά. Δεν μπορώ τώρα να ακούσω πράγματα από σένα που δεν ξέρεις τι έχουν γίνει. Δεν μπορώ, πραγματικά. Το ελεύθερο θέμα, λοιπόν, είναι μια περίεργη φάση, γιατί μπορείς να αφήσεις τη φαντασία σου τελείως ελεύθερη, αλλά άμα την αφήσεις τελείως ελεύθερη, μπορεί και να τσακιστείς από το ύψος που έχει ανέβει. Οπότε, ελεύθερες πολιορκημένες για άλλη μια φορά. Πριν συναντήσω τους κριτές και πριν να μπω στο πλατό, θέλω να είμαι πάρα πολύ καλή, χωρίς περιστροφές. Και στο λόγο μου και στο στυλ μου και σε όλα. Αυτό σκέφτομαι πριν από το πλατό. Έχεις ηρεμήσει από χθες καθόλου? Γιατί είχα μια ένταση με τις έννοιες. Ναι, υπήρξε ένταση. Θα τη ρωτήσω στον αέρα, γιατί πιστεύει ότι δεν θέλει να βρίσκομαι εδώ. Γιατί αυτό ήταν αυτό που κράτησα από όλη την συζήτηση. Ότι δεν πρέπει να βρίσκομαι εδώ. Ειλικρινά δεν την περίμενα αυτή την επίθεση, δεν ήξερα ότι δεν θέλει να βρίσκομαι εδώ. Αλλά πάλι θεωρώ ότι αφορά ένα κομμάτι στρατηγικής, γιατί η Άννα κινδύνευσε να φύγει, ήταν προτινόμενη, εγώ είχα ασυλία, ενώ τώρα φυσικά εγώ είμαι αυτή η οποία θα είναι το πιο εύκολο να είμαι προτινόμενη. Αλλά να ξέρεις γενικά, ρε παιδί μου, ότι και εγώ με τη Σέβη έχουμε γίνει εδώ, σε αυτόν τον ίδιο χώρο, έχουμε γίνει μαλλιά κουβάρια. Αλλά καλύτερα είναι αυτά τα πράγματα, δηλαδή μου αρέσει αυτό που κάνεις, να τα συζητάμε, να τα λύνουμε και να προχωράμε. Ναι, ναι, και on camera. Σημαντικότερο. Συγγνώμη, και on camera είναι το καλύτερο, γιατί και το κυρία που υπόθηκε πάνω στον καυγά είχε γίνει off camera, της είχα πει για κυρία να γνωριστούμε και μάλιστα επειδή είδα ότι πειράχτηκε και μου λέει, ξέρεις τι λένε εδώ για μένα, προφανώς ήταν αυτά που δεν τα γνωρίζω εγώ. Είχαν γίνει κάποια πράγματα όταν ήρθα που δεν ξέρω με ποιον είχε γίνει. Εμένα κανείς δεν με λέει κυρία εδώ και αυτά και της είπα, κοίτα Σέβη μου, για μένα κυρία είσαι, δεν σε ξέρω, δεν σε γνωρίζω, οπότε να γνωριστούμε με αυτή την έννοια. Ναι. Δεν είναι πολύ εύκολο να συνεννοηθεί με τη Σέβη και να βρουν κοινό έδαφος. Άννα, αγάπη μου, μωρό μου, είσαι καλύτερα από χθες, γιατί υπήρξε έτσι μία ένταση backstage μετά το πλατό. Ναι. Ξέρεις τι γίνεται, όποτε έρχομαι με διάθεση, γίνεται κάτι στραβά, δεν πάει καθόλου καλά και μετά είμαι... Χαλιέσαι πολύ. Έχει την ντοπαμίνη έτσι... Χαλιέσαι. Ναι, το έχω δει επανειλημμένο σε αυτό να σου συμβαίνει. Στο προηγούμενο επεισόδιο αυτό που έγινε επειδή είχαν μαζευτεί μέσα μου αρνητικά συναισθήματα, γιατί έγινε μία, δεν μίλησα. Άφησα ειδικά στις αρχές τα κορίτσια να μιλάνε για μένα και όχι εγώ να μιλάω για μένα. Και αυτές δημιούργησαν την εικόνα μου. Δεν τη δημιούργησα εγώ. Εν τω μεταξύ, εγώ μπορώ να σε καταλάβω. Και γι' αυτό και εγώ εναντιώθηκα. Μάλλον πήρα τη θέση σου και εναντιώθηκα στις κοπέλες. Γιατί πραγματικά νομίζω ότι τις έχουν παρεξηγήσει. Εντάξει, η Σέβη γενικά είναι καλός άνθρωπος. Είναι μια καλή κοπέλα. Απλά πολλές φορές στο πλατό, ειδικά στις αρχές, έβγαζε ένα τελείως διαφορετικό χαρακτήρα από αυτό που πραγματικά ήταν. Εμείς το ξέραμε, δεν δίναμε δηλαδή πολύ σημασία. Λέει, εντάξει, μπορεί στο πλατό να είμαστε, να ψιλομαλώνουμε και αυτά, αλλά πίσω καμία σχέση. Δηλαδή, το χαρακτήρα της αυτών τον έχω δει εγώ ξανά. Απλά δεν έχει φανεί στη κάμερα. Χαίρομαι πάρα πολύ που με καταλαβαίνει.
υπάρχουν και άλλα άτομα που με καταλαβαίνουν και δεν μιλάνε, γιατί δεν θέλουν να χαλάσουν τη σχέση τους με τα κορίτσια που επιτίθονται σε μένα. Και το βλέπω αυτό έντονα. Έχει σκεφτεί και το ενδεχόμενο, επειδή είσαι όντως ένας πολύ έτσι έντονο, είσαι μια έντονη προσωπικότητα, είσαι μια κοπέλα που όλοι γνωρίζουμε ότι είσαι influencer, πετυχημένη, ότι έχεις το κοινό σου, ότι είσαι μια ωραία κοπέλα, ότι φέρνεις έτσι πρωτότυπα, θέματα. Μήπως πιστεύεις πίσω από όλο αυτό, μήπως υπάρχει και κάποια ζήλια ίσως. Μήπως έτσι σε βλέπουν πολύ ανταγωνιστικά. Κοίταξε, η Σοφία μπορεί. Δηλαδή, δεν το είχα σκεφτεί καθόλου στην αρχή. Δεν είχα σκεφτεί τίποτα για τη Σοφία. Ήμουν πάρα πολύ ουδέτερη. Ασχολούμουν με τον εαυτό μου. Mm-hmm. Αλλά με αυτά που βλέπω ότι γίνονται και με αυτά που βλέπω ότι έλεγε στα επεισόδια τα πρώτα, γιατί κάθομαι τα βλέπω, έχω αρχίσει να σκέφτομαι ότι μπορεί να παίζει αυτό. Mm. Θέλω με την Κατερίνα να σου πω την αλήθεια, δεν το πιστεύω, δεν πιστεύω το ίδιο. Αλλά η Κατερίνα από τότε που έφυγε η Ιωάννα... Έχει αλλάξει. Έχει αλλάξει στάση. Να έχει αλλάξει γενικά. Είναι λίγο πιο επιθετική. Mm. Και η αλήθεια είναι λυπάμαι και εγώ για αυτό που έχει γίνει, αλλά τώρα τι να κάνουμε. Εχθές είδα μάλωσες με την Έφη. Ναι, ήθελα να πάρω λίγο από τη λάμψη σου. Ναι, ρε εσύ τώρα, συγγνώμη, προσπαθούσα να πω την άποψή μου, γιατί και εγώ ήμουν μπροστά στο σκηνικό αυτό με τη Σοφία. Ναι. Και προσπαθούσα να πω και εγώ τη δική μου άποψη, η οποία ήταν υπέρ σου, ήθελα σου συμπαραστάθηκα σε όλο αυτό. Και πήγα να πω την άποψή μου και μιλούσε πάνω από μένα και δεν μ' άφηνε να πω τη γνώμη μου. Και ναι, τρελάθηκα. Ναι, λέω, κάτσε ρε φίλε, μισό λεπτάκι, μιλάω. Στο χθεσινό τσακωμό που γινόταν μεταξύ της Άννας και της Σοφίας, με πείραξε πάρα πολύ το γεγονός ότι ενώ προσπαθούσα σε κάποια στιγμή να υπερασπιστώ την Άννα, γιατί βρέθηκα κι εγώ σε κάποιο σκηνικό μπροστά, όπου ήταν και η Έφη, και προσπαθούσα να πω τη γνώμη μου και να υπερασπιστώ την Άννα, γιατί εγώ έτσι το εξέλαβα και το ένιωθα, δεν μ' άφηνα να ολοκληρώσω και να πω τη σκέψη μου. Και εκεί πραγματικά ξέφυγα. Μετά εντάξει, της είπα και μία έτσι άσχημη λέξη, αλλά αυτή την πέταξα, γιατί όταν είχε πρωτομπεί στο παιχνίδι, είχε γυρίσει με ένα πολύ ειρωνικό ύφος και με είχε πει «κυρία». Και λέω τώρα σε μένα, ξέρεις, κοιταζόμουν εγώ, λέω σε μένα μιλάει. Εγώ είμαι κυρία. Εντάξει, okay. Κυρία είσαι και φαίνεσαι. Κυρία ασέβη μου. Ασέβη μου. Κυρία ασέβη μου, ασέβη μου. Είναι μια κυρία. Γενικά η Έφη είναι λίγο εκτός βασικά από όσα έχουν γίνει. Είναι εκτός, εντελώς. Έχει μπει και συμπαραστέκεται τα κόριτσια χωρίς να ξέρει τι έχει παιχτεί εις βάρος μου. Ακριβώς. Και θα έχει και άποψη. Εγώ εκεί τρελάθηκα, δηλαδή. Και εμένα μου σπέτα νεύρα. Τρελάθηκα και εγώ μου σπέτα νεύρα.